Γεια σας, μετά από πάρα πολύ καιρό, δικαιολογημένα, γιατί είχαμε μία βάφτιση, μετά είχαμε το άνοιγμα των σχολείων, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να επικεντρωθώ στο κανάλι. Είχα και το δικό μου θέμα με το πανεπιστήμιο, διαβάσματα κτλ. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μου ρίχνεται ένα ελευθερωτικό, έτσι, να με δικαιολογήσουν λίγο. Εσύ με δικαιολογείς? Μπράβο, παιδί. Υπάρχουν όμως πολλά βιντεάκια που έχω για να τα κάνω edit, τα οποία είναι και από τη βάφτιση, αλλά θα είναι λίγο μπερδεμένα, γιατί ας πούμε τώρα μπορεί να στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, μιας και έρχονται τα Χριστούγεννα. Οπότε το βίντεο με τη βάφτιση του baby μπορεί να μπει λίγο στο ενδιάμεσο, δεν μας πειράζει όμως αυτό καθόλου. Ναι, αλλά θα κάνουμε flashback. Ναι, αλλά μπερδεύεται ο κόσμος, γιατί δεν έχεις βάλει... Δεν θα μπερδευτεί ο κόσμος, γιατί θα έχουμε τίτλους. Ανεβαίνει το τάδε βίντεο. Τι τίτλους που έχει? Μπερδεύεται πάλι ο κόσμος. Ναι. Έχεις βάλει για φώτα να φαίνεται εσένα και το baby. Ναι. Και έχεις βάλει για τίτλο 24 ώρες από το βλογκάρ στο χωριό. Όχι, έχω και εσένα. Ναι, με έχεις πολύ λίγο. Πρέπει να είσαι σε μεγάλη φωτογραφία. Είναι, εσύ. Εγώ βλογκάρω. Είσαι ο star. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν βλογκάρεις πολύ ώρα όμως, γι' αυτό δεν βλογκάρεις όλο το βίντεο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά like. Ας τα αφήσουμε αυτό. Επίσης, ένα πολύ ακόμα σοβαρό θέμα που δεν μπορούσα να γυρίσω και κάποια βίντεο όλο αυτό το διάστημα. Είναι. Γιατί... Μισό λεπτό, να εξηγήσω. Αυτή τη στιγμή τραβάω από το κινητό για να γνωρίζετε. Είναι γιατί αυτά είναι τα συμπράγαλα της παλιάς κάμερας, γιατί αυτή εδώ η κάμερα... Κάποιος είναι έριξε μέσα στο νερό, όνοματα δεν λέμε. Αυτή η φίλε μου Βασίλη Κάνων έως M10 έκανε βουτιά μέσα στη θάλασσα από το αγαπητό μου παιδί Άγγελο. Φέρθηκα πολύ ψύχρεμα όμως, τίποτα δεν έκανε, τίποτα. Τέλος πάντων, αυτή η κάμερα πάει, καταστράφηκε. Τη ρίχνουμε στα σκουπίδια. Δεν θα τη ρίξουμε στα σκουπίδια. Rest in peace, Κάνων. Σαν μνημείο. Σαν μνημείο θα την κρατήσουμε κάπου. Θα ψάψουμε. Ναι. Rest in peace, Κάνων έως M10 και welcome home, Κάνων έως M50. Φίλε μου Βασίλη, ας κάνουμε ένα unboxing στην Κάνων έως M50. Λοιπόν... Ξεκινάμε, καλώδια, πόρτες της μπαταρίας, μπαταρία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούν να φορτίζουν στην πρίζα κανονικά όλες τις κάμερες και πρέπει να βγάζεις την μπαταρία και να τη βάζεις σε ειδικό φορτιστή. Το καλώδιο που το περνά στο λαιμό είχε και η προηγούμενη. Άκουτε, κρατήσω το αξεσουάρ από την προηγούμενη κάμερα. Ναι. Έχουμε τις οδηγίες χρήσης. Τις ξέρουμε από τις προηγούμενες. Τις ξέρουμε, δεν τις είχα διαβάσει και ποτέ. Αλλά εντάξει, σαφώς είναι διαφορετική αυτή η κάμερα. Καινούργιο μοντέλο. Και να είχα. Και να το καινούργιο μας. Θαύμα. Το καινούργιο μας παιχνιδάκι. Μέχρι να πέσει και αυτό στη θάλασσα. Το οποίο δεν το κουμπάει κανένας άλλος εκτός από μένα πια. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι η οθόνη γυρνάει στο πλάι, ενώ στην άλλη ανέβαινε πάνω. Και βγάζει καλύτερα βίντεο. Λογικά δεν θα βγάζει καλύτερα βίντεο αφού είναι καινούργιο μοντέλο. Βγάζουμε από εδώ το κάλυμα και από εδώ το κάλυμα. Και το βάζουμε. Το βάζουμε... Ανάποδα νομίζω το έχει βάλει. Σωστά το έβαλε. Και με τον ίδιο τρόπο ανοίγει και αυτή από εδώ. Τώρα, πού είναι η μπαταρία? Μάτι. Κάτσε να τη βάλουμε λίγο. Να δούμε. Να, άλλη μια διαφορά. Που είναι. Λοιπόν, η άλλη κάμερα είχε ένα καλώδιο που τη συνέδεσαι με τον υπολογιστή και παίρναγε στα βίντεο κτλ. Αυτή δεν είχε. Πήγα όμως στο φίλο μου τον Τάσο στο Retec και πήρα ένα.
το οποίο είναι micro USB data, έχει δύο θύρες, μία HDMI και μία είναι λίγο πιο μεγάλη για να βάζεις το HDMI που βάζουμε εμείς. Και μία άλλη διαφορά είναι ο τρόπος που ανοίγει το flash. Αυτό ανοίγει έτσι εδώ. Και παίρνει και μικρόφωνο, πολύ βασικό, γιατί σε κάποια βίντεο χρειάζονται να έχεις μικρόφωνο. Μία άλλη διαφορά είναι ότι μαζί με την μπαταρία μπαίνει και η κάρτα, ενώ στην άλλη έμπαινε σε άλλη υποδοχή η κάρτα και αλλού η μπαταρία. Λοιπόν, ας βάλουμε την μπαταρία λίγο να δούμε. Δεν έχει... Πού είναι η κάρτα μνήμης όμως? Τι είναι η κάρτα μνήμης? Όχι, δεν μπαίνει έτσι. Θα μπει έτσι. Where is the card? Τι είναι η κάρτα μνήμης? Αυτό. Λοιπόν, ωραία. Ας βάλουμε και την κάρτα. Και πάμε on. Γενικά έχει πάρα πολλές εξωτερικές διαφορές και σίγουρα έχει και πολλές εσωτερικές διαφορές του τύπου έχει καλύτερη εικόνα. Πρέπει να κάτσω να την ψάξω και αυτή πάρα πολύ. Φαινόμαστε? Φαινόμαστε. Αυτά για αυτή την κάμερα. Να σας πω, μην σας κουράσω άλλο περισσότερο. Να την κλείσουμε. Και θα αρχίσουμε πλέον να τραβάμε με αυτή την κάμερα, γιατί rest in peace Canon EOS M10, welcome home Canon EOS M50. Μπορούμε να τα πάμε αυτά λίγο πιο εκεί, για να κάνουμε και ένα άλλο unboxing, το οποίο μου ήρθε σήμερα. Τι είναι αυτό? Θα δούμε. Συγγνώμη, παιδιά, να σε χτυπήσω, δεν σε χτύπησε όμως, έξι είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα ring light. Τι είναι? Τι είναι το ring light? Ναι. Είναι αυτό που σε φωτίζει. Ναι, είναι αυτό που θα μπει εδώ η κάμερα. Και βάζεις και αυτό και... Δηλαδή αυτό θα... Και σε φωτίζει. Καλό. Και σε φωτίζει. Το μόνο που δεν έχει είναι βάση, αλλά βάση τρίποδο, βάση είχα, έχω, πιστεύω, να μην την έχουμε, την έχουμε. Και οπότε δεν με πειράζει που δεν έχει βάση. Έχουμε τη δικιά μας και θα μπαίνει εδώ το κινητό. Και δεν θα χρειάζεται πλέον να στείνω φώτα άσχετα από εδώ, από εκεί. Και η κάμερα. Και να είναι και η κάμερα, ναι, που βάζω βιβλία, παραβιβλία για να τη στήσω. Εδώ έχει και τύπου dimmer, on, off. Και από ό,τι θυμάμαι που μου είχε πει, την πήραμε από το outlet video. Είναι 30 cm και έχει τρία διαφορετικά χρώματα. Ψυχρό, πιο θερμό. Συνδέσαμε στη θύρα USB του υπολογιστή. Νομίζω ότι άμα βάλει το φυσιολογικά πάει και στην μπρίζα. Και είναι αυτό εδώ. Δεν είναι πολύ κοντά. Πατάει on off. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, παιδιά. Για να δούμε, λοιπόν, από εδώ λογικά είναι το δυνατό του, χαμηλώνει. Δεν ξέρω εσείς το βλέπετε, από εδώ φαίνεται ότι χαμηλώνει από μένα. Φαίνεται και στην κάμερα. Ναι, φαίνεται. Φαίνεται. Ωραία. Γίνεται λίγο πιο. Και για πάμε να δούμε. Αυτό δεν φαίνεται καλά ότι αλλάζει το χρώμα. Λοιπόν, αυτό είναι μπλεδίζει. Αυτό είναι άσπρο. Απλά και αυτό είναι καλά. Το θερμό, κυτρινίζει. Θερμό. Θερμό έτσι λέγεται. Ναι, δεν φαίνεται καλά. Και το δυναμώνεις και το χαμηλώνεις και όσο θες. Ωραία. Ας κάτσουμε λοιπόν έτσι με αυτόν εδώ το φωτισμό τον ωραίο. Γιατί αυτό ήταν το σημερινό μας βιντεάκι. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να σας πούμε. Ζήτε και εσύ μια μεγάλη συγγνώμη από το κοινό μας.
μια μεγάλη συγγνώμη από το κοινό μας. Που αργήσαμε τόσο πολύ να ανεβάσουμε. Και με στέλνετε μηνύματα, που είσαι, τι κάνεις, αν θα ανεβάσω καινούργιο βιντεάκι. Εννοείται το κανάλι παραμένει ζωντανό και θα ανεβάσουμε πολλά βίντεο ακόμα. Απλά θα με συγχωρέσετε, γιατί σας είπα ότι θα ανέβουν λίγο ανακατεμένα τα βίντεο. Γιατί δεν γίνεται τώρα να μην σας δείξω με τη βάφτιση του μπέμπι. Γίνεται. Πες αυτό που το βάλουμε εμείς στην κολυμπήθρα. Έχω διάφορα, δεν ξέρω τι ακριβώς πώς θα τα μοντάρω, αλλά θα κάνετε και λίγο υπομονή, να κάνουμε τα edit τα σωστά. Και σύντομα έρχονται πολλά καινούργια βιντεάκια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε εννοείται να κάνετε subscribe στο κανάλι, like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε. Τι να πατήσουμε. Καμπανάκι το notification bell για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Λοιπόν, όλα τα βίντεο. Εννοείται ότι όποιος δεν έχει δει τα προηγούμενο βίντεο θα κάτσει να τα δει όλα. Τα προηγούμενα βίντεο θα κάτσει να τα δει όλα. Και να κάνει και like. Και να κάνει και like άμα του άρεσε. Dislike δεν χρειάζεται να κάνετε, μα δεν σας αρέσει, δεν πειράζει. Σχολιάζουμε από κάτω ό,τι θέλετε, σας απαντάω σε όλα. Και να πω κάτι, λοιπόν, αυτά τα βιντεάκια συνήθως ανεβαίνουν Παρασκευή. Παρασκευή 5, κάπου εκεί. Εκτός και αν υπάρχει θέμα με το ίντερνετ, οπότε αργούμε. Τώρα τα βίντεο με την Αναστασία που ανεβαίνουν κάθε Τρίτη, εκεί θα έχουμε ένα θέμα, επειδή μας έχετε πετύχει σε φάση καραντίνας και δεν έρχεται η Αναστασία στον Άφλιο, ούτε εγώ μπορώ να πάω Αθήνα. Οπότε θα συνεννοηθώ μαζί της τώρα που έχω την κάμερα, για να δούμε πώς θα το φτιάξουμε όλο αυτό. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ για την υπομονή σας, άλλη μια φορά συγγνώμη, εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε όμορφα με την οικογένειά σας, υγιείς, υπομονή και σε αυτή την καραντίνα θα κάνουμε όλοι, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Yeah.